Πάμε γρήγορα, κυρίες και κύριοι, να δούμε γιατί τα πράγματα εντείνονται. Έχετε σήμερα στη Βουλή τι ακριβώς για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Πάμε λοιπόν στις πολιτικές εξελίξεις, γιατί μετά έχουμε τις εξελίξεις οι οποίες έρχονται από τον κλήρο αλλά και από το λαό. Σε ακούμε. Αρχίζει λοιπόν ουσιαστικά από Τετάρτη η συζήτηση στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, προκειμένου την επόμενη ακριβώς ημέρα να γίνει η λεγόμενη δεύτερη ανάγνωση και στις 15 Φλεβάρι να ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια και την τεκνοποίηση. Όπως φαίνεται, επιφορτισμένος με αυτό το έργο είναι ο Άκης Σκέρτζος, όπως και η κυρία Σιρεγγέλα. Βέβαια, το θέμα που απασχολεί όλους δεν είναι το νομοσχέδιο, ούτε η ισότητα την οποία επικαλείται η κυβέρνηση, αλλά τα ιερά κυριολεκτικά πύρα, τα οποία κύριο Τζίφας μιλάει, μισό λεπτό, λέω... κύριε Τζίφα. Μισό λεπτό. Να βλέπουμε τον κύριο Τζίφα που μιλάει, παρακαλώ. Πάμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαμπούρη. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό που απασχολεί ουσιαστικά τον κόσμο αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο μέρος, δεν είναι η ψήφιση του νομοσχεδίου μόνη της κάθε αυτού, αλλά τα πυρά που εξαπολύει πλέον η Εκκλησία, που θεωρεί ότι πλέον πάβεται έτσι ο ρόλος της. Μάλιστα, ο κύριος Σεραφείμ... Θα τα δούμε σε λίγο, θα πάμε σε λίγο. Πάμε λοιπόν στο πολιτικό σκέλος. Πάμε λοιπόν στο πολιτικό σκέλος, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε βουλευτές οι οποίοι δεν θέλουν να ψηφίσουν, υπάρχουν. Πιέζονται να ψηφίσουν. Και από τη Νέα Δημοκρατία, Φίλιππε, πάρα για τη Νέα Δημοκρατία μιλάμε. Και αυτή τη στιγμή ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας βράζει. Αυτή τη στιγμή έχουμε παραιτήσεις η μία μετά την άλλη από τις νομαρχιακές της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπουμε να φεύγουν στελέχη από τις τοπικές οργανώσεις, γιατί δεν αντέχουν να βλέπουν το κόμμα, το παραδοσιακό, της παραδοσιακής δεξιάς, να έχει μετατραπεί σε ένα κόμμα τρανσέξουαλ. Αυτό λοιπόν έχει ως αντίκτυπο να υπάρχουν τριγμοί αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση, να υπάρχει κόκκινο συναγερμός, γιατί βλέπουν πώς καταραίει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, πώς καταραίει, αφού τα στελέχη της, η βάση της την εγκαταλείπουν. Το θέμα εδώ πέρα είναι, Ανδρέα Καραγιάννη, ότι βλέπεις και εσύ, όπως βλέπουμε και εμείς, γιατί εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε και τη συγκέντρωση υπογραφών, θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε πρώτα όμως να μας πεις από την πλευρά της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία σηκώνει το λάβαρο της Επανάστασης, μαζί τους και εμείς, χέρι-χέρι μαζί με την Εκκλησία, για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε, να αποτρέψουμε στην αρχή και αμέσως μετά να ανατρέψουμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Κοιτάξτε, εγώ πριν από λίγο ήμουνα σε ναούς ανά την επικράτεια, συγκεκριμένα εδώ Κηφισιά, Μαρούσι, Χαλάνδρη, οι οποίοι πολλοί εξ αυτών ετοιμάζουν μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο της 11ης Φλεβάρη. Που θα είμαστε το εκεί. Συλλαλητήριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα στις 3 η ώρα, το οποίο έχει αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός και θα ομιλήσει και ο πρόεδρός του, όπως και στελέχη του, έτσι. Γιατί πρέπει να ακουστούν φωνές οι οποίες έχουν από την αρχή κινηθεί κατά του νομοσχεδίου εμπράκτως. Λοιπόν, ετοιμάζουν πανό, ειρηνικά πανό, γράφοντας τη θέση της Εκκλησίας, όχι στο νομοσχέδιο, ναι στην παραδοσιακή οικογένεια, ναι στο μπαμπάς μαμά, να μην καταστατηγηθεί αυτή η αξία και αυτές οι παραδόσεις που έχουμε τόσα χρόνια.